Σήμερα θα μιλήσω αποκλειστικά για τα έργα που αφορούν τον νόμιμο Μαγνησίας και τα οποία επεξεργαστήκαμε συλλογικά, όπως είπα και πριν, και σε επίπεδο Υπουργείου με τις εντολές του Υπουργού του Χρήστου Σπίρτζη, αποτυπώσαμε μέσα από ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά φτωχό σε πόρους σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε, το Υπουργείο μας εξάλλου είναι διεκδικητικό Υπουργείο και διεκδικούμε αυξημένες πιστώσεις συνεχώς και κάθε χρόνο και από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί θεωρούμε ότι οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής είναι αυτές που μπορούν να οδηγήσουν με πιο γοργά βήματα στην έξοδο από την κρίση. Παρά το γεγονός αυτό, έλεγα, η λογική που κυριαρχεί είναι πια πιο αυστηρή αξιολόγηση, πιο αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη πόρων, να μην πηγαίνει ούτε ένα αύριο χαμένο στα έργα που χρηματοδοτούμε ως Γενική Γραμματεία Υποδομών και ως Υπουργείο, ώστε να αξιοποιήσουμε αυτά τα λίγα διαθέσιμα εθνικά χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη Μαγνησία, χθες ανακοινώσαμε δύο σημαντικά έργα για την περιοχή του Αλμυρού, ξεκινήσαμε από εκεί, που αφορούν πρώτον τη χρηματοδότηση των αποκαταστάσεων των αναγκαίων στο οδικό δίκτυο και ειδικότερα στο αγροτικό, αλλά και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής, μετά τις πρόσφατες περσινές και τις φετινές φυσικές καταστροφές, αναγκαίες για να μπορέσει να ξανακινηθεί με τρόπο ασφαλή και γρήγορο όλο το σύμπλεγμα της αγροτικής και κοινοτροφικής παραγωγής περιοχής. Με 450.000 θα χρηματοδοτήσουμε τις αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο και με ένα ανάλογο ποσό, πάλι με 450.000 στο Δήμο Αλμυρού, θα χρηματοδοτήσουμε την επέκταση του νηπιαγωγείου της Ούρπης. Αυτά ήταν ζητήματα τα οποία είχε θέσει ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης ως πρώτη προτεραιότητα. Εμείς αντιποκρινόμαστε και είναι έργα που θα εκτελέσουν τοπικοί αυτοδιοικητικοί φορείς. Σήμερα στο Βόλο, μετά από αντίστοιχο αίτημα του Δήμου του Βόλου, δεσμευτήκαμε στη χρηματοδότηση 8 κόμβων roundabout, έτσι λέγονται στη διεθνή ορολογία, μέσα στην πόλη του Βόλου, οι οποίοι θα βοηθήσουν κυκλοφοριακά στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου μέσα στην πόλη. Χρηματοδοτούμε για φέτος τους 4 πρώτους κόμβους με ποσό 1.600.000 ευρώ και ένα ανάλογο ποσό έχουμε δεσμεύσει για του χρόνου, που θα έχουμε και ένα ευρύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τους υπόλοιπους 4, πιστεύοντας ότι με αυτούς τους 8 κόμβους μπορούμε να λύσουμε κρίσιμα ουσιαστικά και κυκλοφοριακά προβλήματα μέσα στην περιοχή, μέσα στην πόλη. Να μην ξεχάσουμε ότι σαν χώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή εντυνόμενων φυσικών καταστροφών. Θα παρακολουθήσετε χρόνο με το χρόνο και εξαιτίας των συνθηκών της κλιματικής αλλαγής και διάφορων περιβαλλοντικών σοβαρών προβλημάτων που γίνονται εντονότερα με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός και η ένταση των φυσικών καταστροφών στην πατρίδα μας έχει αυξηθεί και αυξάνεται δυστυχώς με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι ένα μεγάλο, για να μην σας πω το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του συνολικού της χώρας δαπανάται σε έργα που αφορούν είτε έργα αποκατάστασης από θεομηνίες, πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς κλπ, είτε έργα πρόληψης αυτών των καταστροφών. Και είναι αλήθεια ότι και εμείς στην ατζέντα μας, ως πρώτη προτεραιότητα και αξιολόγηση, έχουμε αυτά τα έργα. Για να σας δώσω τα μεγέθη, σας λέω ότι σε ένα φετινό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που για όλη τη χώρα είναι στα 133 εκατομμύρια, περίπου 60 εκατομμύρια δαπανώνται για αποκαταστάσεις ή για υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα χρήματα καταφέραμε και χρηματοδοτήσαμε πέρυσι τη Σκόπελο με ένα σεβαστό ποσό της τάξης του 1.800.000 ευρώ, εργολαβίες οι οποίες αντιπεριφερειάρχη μου είναι σε εξέλιξη και έχουν ξεκινήσει η κατασκευή. Φέτος λοιπόν με 1.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσουμε και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου πηλίου. Δεν αρκούν βέβαια αυτοί οι πόροι. Έχουμε συνοηθεί και συνεργαστεί με την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη. Θα χρειαστεί διοχέτευση πόρων και από την περιφέρεια. Αλλά η χρηματοδότηση με 1.000.000 ευρώ από το Υπουργείο είναι, θεωρώ, κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να συμβάλλει σε αποκαταστάσεις που υπήρξαν από τα πρόσφατα φαινόμενα και εκεί πέρα.